θέλω να φιλοξενήσω και είναι μεγάλη χαρά. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την όμορφη Κέρκυρα, τον επικεφαλής της Επτανησιακής Αναγέννησης, τον κύριο Καλούδη Γιώργο, ο οποίος πρέπει να πω ότι έχει ανάψει φωτιές τις τελευταίες μέρες εδώ στην Λευκάδα. Η πιο πρόσφατη αντίδραση ήταν και από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Σκιαδαρέση. Καλό απόγευμα, κύριε Καλούδη. Γεια σας, καλό απόγευμα. Τι κάνατε, πώς είστε? Ευχαριστώ, εσείς. Κύριε Καλούδη, είναι μεγάλη χαρά που σας φιλοξενώ εδώ στον Prisma 95,1. Στα πλαίσια της πολυφωνίας είναι χρήσιμο να ακούμε φωνές για το μέλλον βεβαίως και των Ιωνίων, το οποίο πολλές φορές μέσα από τις παρεμβάσεις έχετε κάνει επικοδομητική κριτική και ρηξικέλευτες προτάσεις, πρέπει να πω την αλήθεια. Χωρίς ρήξεις δεν αλλάζει ένα σύστημα το οποίο είναι σάπιο, διεφθαρμένο και κλεπτοκρατικό. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Η νέα σελίδα στην περιφέρεια αλλάζει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφετε? Θα δούμε. Μάλιστα. Θα δούμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε, αλλά βλέπω ότι ακολουθεί από τα τέσσερα πρώτα μεγάλα, από τις τέσσερις πρώτες κινήσεις ή μη κινήσεις, φαίνεται ότι κινείται στο μοντέλο του αθηναϊκού άρματος, της αθηναϊκής αποικίας. Κατά συνέπεια δεν το βλέπω, αλλά είναι λίγο νωρίς. Μάλιστα. Είναι λίγο νωρίς. Τουλάχιστον να μην κλέψουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Καλούδη, θέλω λίγο και μοιραία πρέπει να σας ρωτήσω με αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για το σάλο εδώ στα τοπικά και ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Μία επιστολή σας προς τον κύριο Γαλιατσάτο όσον αφορά το θέμα με την άμμο, η οποία περιμένει βεβαίως και όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τη δική σας επιστολή, θα βγει σε πληστηριασμό. Υπάρχει ένα θέμα εδώ στη Λευκάδα, ή εμείς μπορεί να μην γνωρίζουμε κάποια πράγματα που εσείς να ξέρετε περισσότερο. Οι Λευκαδίτες γνωρίζουν ότι αυτή η άμμος ανήκει στις ακτές του νησιού που έχουν διαβρωθεί και που προσπαθούν να ξεμπλοκάρουν το νομικό πλαίσιο που είναι μπερδεμένο, γιατί υπάρχει μια διάσταση απόψεων και με την κτηματική υπηρεσία και με την περιφέρεια, ώστε η άμμος να επιστρέψει εκεί που της ανήκει, στη Λευκάδα. Στείλετε μια επιστολή εσείς και ζητάτε από τον κύριο Γαλιατσάτο αυτή η ωραία άσπρη άμμο, όπως λέτε, να εμπλουτίσει παραλίες της Δασιάς και της Ύψου στην Κέρκυρα. Θέλω να σας καταρχήν να σας συγχαρώ για το σταθμό σας και να σας ευχηθώ καλές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε. Mm-hmm. Θέλω να σας πω το εξής. Στην ίδια τη δήλωσή μου αναφέρω ότι είναι άμμος από τον Άγιο Νικήτα. Εάν οι συμπολίτες της Λευκάδας θέλουν να ξαναπάει στον Άγιο Νικήτα, μαζί τους, με χίλια. Όμως, είναι σίγουρο ότι είναι από τον Άγιο Νικήτα. Γιατί το λέτε αυτό? Μπορεί να είναι και τον Άγιο Γιάννη, κύριε Καλούδη, που έχει διαβρωθεί και εκεί. Δηλαδή δεν είναι... Ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι και έτσι. Όμως δέχομαι πολύ αυστηρά την γνώμη του πρώην δήμαρχου του κυρίου Αραβανή Κώστα, ο οποίος είναι και φυσικός, και είχε μελετήσει το θέμα και είχε κάνει και προσπάθειες να πάρει την άμμο. Ναι. Είναι όμως η διευθύντρια της κλιμακικής υπηρεσίας, αντιλέγει και λέει ότι θα την βγάλει στη δημοπρασία, διότι η άμμος αυτή αποτελεί περιουσία του δημοσίου. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή αρνείται κανένας ότι η άμμος είναι περιουσία του δημοσίου? Εγώ σας λέω όμως ότι ανήκει στη Λευκάδα, βεβαίως. Εφόσον οι συμπολίτες της Λευκάδας θέλουν για τον Άγιο Νικήτα ή κάπου αλλού, μαζί τους. Εάν όμως γίνει στη δημοπρασία, mm-hmm. προσέξτε σας επικουρικά, τότε παρά να πάει στην Αθήνα και να χτίσει παραλίες τεχνητές της Αθήνας όπως έγινε και στο παρελθόν, προηγούμενες δεκαετίες, καλύτερα να τάφει σε ένα νησί του Ιωνίου. Αυτό λέω. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι κανένας λογικός μπορεί να διαφωνήσει με αυτό, εάν βγει σε δημοπρασία. Εάν, βάζετε το εάν, ωστόσο κύριε Καλούδη. Κοιτάξτε, δεν εξαρτάται από μένα αυτό. Βεβαίως και δεν εξαρτάται από εσάς. Απλά το ζήτημα είναι ότι ο κύριος. Όμως είναι η μέχρι σήμερα θέση του δημοσίου και του κράτους. Προσέξτε. Έχετε δει κάποιον επίσημο εκπρόσωπο του κράτους να τοποθετείται διαφορετικά? Δεν εννοώ πολιτικά. Κάποιον δηλαδή, ο οποίος έχει το δικαίωμα της απόφασης. Και σε αυτή την περίπτωση, το δικαίωμα της απόφασης το έχει η διευθύντρια, η προϊσταμένη της κλιματικής εταιρείας του Δημοσίου και η Βουλή και η Κυβέρνηση αν αλλάξουν τον νόμο. Έτσι είναι νομικά τα πράγματα. Εγώ πάντως πρέπει να σας πω. Εγώ είμαι μαζί σας πάντως να πάει στον Άγιο Νικήτα ή όπου αλλού. Εάν όμως ζει στη δημοπρασία, είναι προτιμότερο να έρθει στη Δασιά και στον Ύψο παρά να πάει στον Άλυμο και στη Βαρκίζα. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το σκεπτικό της επιστολής σας, ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί η άμμος να βγει σε δημοπρασία,
τουλάχιστον να μπορέσει να καλύψει κάποιες περιοχές της Κέρκυρας. Από την άλλη πρέπει να σας πω όμως ότι ο βουλευτής Λευκάδας με επιστολή του, αν δεν κάνω λάθος, στις 13 του Μάρτη είχε πει ότι δεν θα βγει σε δημοπρασία η Άμμος από το έργο του Διάβλου και θα επιτραπεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης η προσάμωση Αιγαιαλών χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος. Παρακαλώ. Ακούστε. Μάρτης για τον κύριο Σολδάτο. Μάρτης, Απρίλης, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης. 8 μήνες πέρασαν. Ναι. Αυτή ήταν μια δήλωση στα πλαίσια της εξαπάτησης της προεκλογικής του λαού. 8 μήνες πέρασαν. Όταν κάποιος θέλει, ο κύριος Σολδάτος είναι βουλευτής, όφιλε να κάνει μια πρόταση νόμου, μπορούσε, έστω και θεωρητικά, να το βάλει στην κοινοβουλευτική του ομάδα, να στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό και να πει: θέλω να το περάσει μια τροποποίηση, να κάτσει ένα βράδυ στη Βουλή μετά τα μεσάνυχτα στις 12, εκεί που περνάνε οι ντροπολογίες, όχι οι τροπολογίες, οι ντροπολογίες και κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, έτσι ώστε να μπει ότι η Άμμος από την εκβάθυνση του Διάβλου της Λευκάδας θα πέσει στις παραλίες της Λευκάδας. Χωρίς μελέτες. Και χωρίς έγκριση του ΓΕΝ κλπ. Όπως ξέρετε από όλα αυτά. Γιατί θέλω να σας πω τώρα, κύριε Καλούδη, και θέλω να τα εξαντλήσω αυτά τα ερωτήματα, γιατί ξέρω ότι η παρέμβασή σας θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, γιατί μιλάτε τώρα ζωντανά εδώ στον Πρίσμα 95,1. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δηλώσει ότι εμπλουτισμός παραλιών πρέπει να είναι αντιδιαβρωτικό έργο, να αποτελεί μέρος μόνιμης λύσης και ότι η παραχώρηση της Άμμου πρέπει να γίνει με όρο την επιστροφή της Άμμου στην περιοχή προέλευσής της. Ωστόσο, μπορεί να έχει υπάρξει μια κολυσιεργία από την Περιφερειακή Αρχή, γιατί δεν ξέρω αν έχουν γίνει απαραίτητες μελέτες και αν υπάρχουν τώρα τα χρήματα, διότι έχω την εντύπωση ότι τα προηγούμενα χρόνια επικρατούσε ένα διαφορετικό καθεστώς, ότι μπορεί κάποιοι να έπαιρναν ένα μέρος από την Άμμο και να το σκορπούσαν σε κάποιες παραλίες με έναν ημιπαράνομο νόμο, τρόπο, να το χαρακτηρίσω έτσι. Ωστόσο, θέλω λίγο να γίνει ξεκάθαρη η απάντησή σας. Εσείς θεωρείτε ότι μέσα από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων δεν μπορεί να ασκηθεί πίεση το Υπουργείο να αφήσει την Άμμο στην Λευκάδα και να μην προχωρήσει σε δημοπράτηση? Πώς δεν μπορεί. Ίσα-ίσα, η δική μου τοποθέτηση είναι ταράζει τα νερά του Βάλτου με τα κουνούπια για να δώσουμε λύσεις προς το μέλλον και προς όφελος του νησιού της Λευκάδας και του τόπου γενικά. Με το να προτείνετε να μας δώσουν ένα μέρος από την Άμμο αν δημοπρατηθεί. Όχι ένα μέρος. Την Άμμο από την εκβάθυνση του Διάβλου. Θα έπρεπε όμως, κύριε Καλούδη, να αντιδράσετε σε αυτή την πρωτοβουλία, θεωρώ, του Υπουργείου Οικονομικών και να πείτε ότι αυτή η Άμμος, θεωρώ εγώ τώρα, αν θέλετε να στηρίξετε την πρωτοβουλία αυτή εδώ του νησιού και να ενισχύσουμε και τα επιχειρήματα ίσως. Δεν με ενημέρωσε κανένας. Μάλιστα. Δεν σας πω, κύριε Κουνιάκη, από εσάς τα ακούω πρώτη φορά. Μάλιστα. Ούτε μας έχει δώσει ακόμα ο κύριος Γαλιατσάτος. Ο κύριος Σπύρου δεν το έκανε από δολιότητα και κακότητα. Μία υπάλληλο που δικαιούμαστε για να μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν παρατάξεις αντιπολίτευσης. Αυτό το κάνει, ας πούμε, στην Κέρκυρα για παράδειγμα ο κύριος Παγκράτης, χωρίς να έχει υποχρέωση από τον νόμο. Τούτοι έχουν υποχρέωση από τον νόμο και δεν το κάνουν και το κάνουν από δολιότητα. Τέλος πάντων, εγώ σαν δικηγόρος τα κάνω εκ του περισσού αυτά και σε βάρος του επαγγέλματός μου. Οφείλω να πω ότι δεν γνωρίζω τις δηλώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα. Αλλά έτσι όπως γίνεται αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, να σας πω κάτι, βγαίνει ο σημερινός υπουργός, ο προηγούμενος, οι οποίοι είναι τραπεζίτες και της Eurobank όλοι και λένε να μην σέβονται οι δικαστές το Σύνταγμα και τους νόμους και να τους αφήσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εσείς τους θεωρείτε σοβαρούς? Και δεν απευθύνομαι σε εσάς, απευθύνομαι στους ακροατές. Ρητορικό το ερώτημα, πώς το πω. Εσείς τους θεωρείτε σοβαρούς? 8 μήνες και δεν κάνανε τίποτα. Μία τροπολογία ένα βράδυ και θα έχει λυθεί το θέμα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται. Είναι μάλιστα. Για το θεαθήνε και όχι για το είναι. Όχι. Καλά τα λέτε, να τα ακούει λίγο ο κόσμος. Θεωρείτε ότι υπάρχει κολυσιεργία και από την ηγεσία εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα? Βέβαια ο κύριος Χαλικιάς, πρέπει να πω, χωρίς διάθεση να τον υπερασπιστώ, βρήκε μια καυτή πατάτα στα χέρια του που προσπαθεί να διαχειριστεί. Απλά το ζήτημα είναι ότι το Υπουργείο έχει μια διάθεση να τη βγάλει σε δημοπρασία, προφανώς διότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτή την απόφαση, κύριε Καλούδη, διότι έχουν ακουστεί ονόματα όπου θέλουν να την πάρουν για μεγάλες ξενοδοχειακές μονοπολίες
μονάδες, εις βάρος ίσως μιας τουριστικής ανάπτυξης, διότι αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα διάβρωσης, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Γιάννη, η Λευκάδα, και θα πρέπει κάποια στιγμή να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία το Υπουργείο και η Περιφερειακή Ενότητα Ιωνίων Ίσων βεβαίως. Πριν από ένα μήνα κολυμπούσα με τον Χρήστο Μουσαλή στην παραλία Ταϊγιάννη. Ναι. Είχαμε όλα την προηγούμενη, γιατί πάω όλα τα νησιά, για να είτε και τη Λευκάδα. Λοιπόν, έχω άποψη και το ξέρω. Εκείνο όμως που με θλίβει και με πονά, και θα έπρεπε να θλίβει και να πονά περισσότερο τους συμπολίτες της Λευκάδας, είναι να παραμένουν οι λόφοι από την άμμο εκεί και να μην οδεύουν προς αξιοποίηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, κύριε Καλούδη, για να γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια αντινομία. Να σας ρωτήσω, να σας πω κάτι, κύριε Κουλιακίμου. Και τότε γιατί έχετε βουλευτές και υπουργούς και περιφερειάρχοι και δήμαρχους? Γιατί πληρώνονται τόσο καλά όταν ο κόσμος πεινάει ή του παίρνουν τα σπίτια? Για να λύνουν προβλήματα. Εάν δεν μπορούν να λύσουν αυτά τα απλά προβλήματα, θα λύσουν το δημοσιο-οικονομικό πρόβλημα της χώρας? Μάλιστα. Απλά πράγματα είναι. Πολύ απλά πράγματα. Μία τροπολογία, σας είπα. Τόσο απλά είναι. Δηλαδή με μία τροπολογία μπορεί, γιατί εμείς είχαμε μείνει ότι περιμένουμε, εγώ με το ρεπορτάζ μου πρέπει να σας πω ότι περιμέναμε την έκδοση της ΚΙΑ και από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι ευνηδιαστήκαμε με τη δική σας επιστολή, με την έννοια ότι για μας ήταν δεδομένο ότι η κτηματική υπηρεσία θα χρησιμοποιήσει τη δημοπρασία, να εκδώσει μάλλον την άμμο στην δημοπρασία. Οπότε ήταν κάποια διαφορετικά δεδομένα. Γιατί να σας πω την αλήθεια, το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε κάποια δημόσια παρέμβαση για το πώς είναι σε εξέλιξη η διαπραγματεύση και το τι πρόκειται να συμβεί με αυτή την άμμο και πόσο θα μείνει εκεί σαν λόφος, δημιουργώντας ένα αντιαισθητικό θέαμα στην είσοδο του νησιού. Αντιαισθητικό και χάνεται πολύτιμη ύλη. Πολύτιμη ύλη, η οποία είναι, όπως λέω και στην δήλωσή μου και στην εισήγησή μου, επισκέφτηκα ως επικεφαλής αντιπροσωπείας τα Κανάρια νησιά με τους αγώνες των νησιών της Ευρώπης, όταν ήμουν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και κυρία. Ξέρετε πώς δημιουργηθήκαν τουριστικά τα Κανάρια? Βάζουν μπροστά ένα ξενοδοχείο, υπάρχουν μόνο βράχια και κακά βράχια γιατί είναι ηφαιστειογενή και κουβαλάνε καραβιές άμμο από τη Σαχάρα. 200, 300 και 600 μίλια που είναι το μακρύτερο. Ναι. Στα Κανάρια. Ναι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να λυθεί το θέμα με τις παραλίες. Και πρέπει οι παραλίες, εννοείται είμαι μαζί σας, να πάνε στον Άι ναι. και στον Άι Γιάννη, εάν αυτό για κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Προσέξτε λίγο. Εγώ τώρα, κύριε Καλούδη, θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Διότι από τη στιγμή που φαίνεται ότι το γνωρίζετε το θέμα, θα περίμενα μέσα από τη δική σας επιστολή την εισήγηση στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γαλιατσάτο, να κάνετε μια κριτική για την κολυσιεργία της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων σε ένα θέμα το οποίο προφανώς θα χρονίσει και δημιουργεί θέματα στη Λευκάδα. Διότι αυτή η άμμος θα παραμείνει εκεί και δεν ξέρουμε και τι κακό θα κάνει στο περιβάλλον που είναι τοποθετημένη τόσους μήνες. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι πέρασε στην κοινή γνώμη της Λευκάδας ότι να, όλα δείχνουν ότι δεν κινούνται οι Λευκαδίτες, θα χαθεί η άμμος, πάμε να την πάρουμε για την Κέρκυρα. Καταλάβατε? Θα έπρεπε να με ευγνωμονούν οι Λευκαδίτες. ανακοινώ το θέμα και έριξα μια τορπίλη στο Βάλτο. Όχι, μάλιστα. Στο Βάλτο με τα κουνούπια της Ακινησίας και της Αδρανίας. Μάλιστα. Θα έπρεπε να με ευγνωμονούν. Πολύ περισσότερο που λέμε μαζί σας. Αλλά πρέπει να λυθεί το θέμα. Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να λυθεί το θέμα και ότι, για να είμαι ξεκάθαρος και πάλι για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι εσείς θέλετε να μείνει στο νησί η άμμος εφόσον γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και από το πολιτικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά βεβαίως και από την παρέμβαση των αιρετών εδώ στην Λευκάδα, έτσι δεν είναι? Καλές ομάδες, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μίλαν, τέλος πάντων, η Μπάγερν, όλες, αλλά και όλοι οι πόλεμοι κερδιθήκανε από τον πάγκο. Μάλιστα. Από την εφεδρεία. Ο Ναπολέοντας έχασε στο Βατερλό από τις εφεδρίες που δεν είχε και είχαν οι άλλοι. Παράδειγμα. Mm-hmm. Και άλλαξε η ροή του κόσμου για 200 χρόνια. Και όχι μόνο. Από τις εφεδρίες. Ο καλός ο στρατιώτης ή ο στρατηγός έχει και δεύτερο και τρίτο σενάριο. Αν δεν πιάσει τώρα, πάμε στ' άλλο. Αν λοιπόν, σας λέω εγώ, το βγάλει. Εγώ σας είμαι μαζί σας. Να μείνει στον Άι Νικήτα και στον Άι Γιάννη. Μάλιστα. Εάν όμως πάνε σε δημοπρασία, δεν πρέπει να είναι έτοιμη η περιφέρεια και να πει το παίρνουμε εμείς. Να το βάλουμε στον Άι Νικήτα και στον Άι Γιάννη, σας λέω εγώ. Εγώ υποχωρώ. Μάλιστα. Εξάλλου εγώ το έκανα για να λυθεί το θέμα. Πολύ ωραία. Έτσι δεν είναι?
Όχι, εγώ δέχομαι το ότι το γεγονός ότι η δική σας δήλωση αυτή τη στιγμή αφύπνισε τους πάντες, γιατί πρέπει να σας πω ότι κάνουμε ρεπορτάζ, προσπαθούμε να βρούμε και εμείς τους υπευθύνους για να μάθουμε λίγο τις εξελίξεις. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, καταλαβαίνω. Δεν θέλουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να γινόμαστε ενοχλητικοί, γιατί εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, δεν έχουμε διαρροές, κύριε Καλούδη. Εγώ το βάλα το θέμα, κύριε Κουνιάκη μου. Το βάλα ως θέμα να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση. Μάλιστα. Που σημαίνει με τον πιο δυνατό τρόπο για να κινηθεί το θέμα και να λυθεί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να χάνουμε πολλές άλλες ευκαιρίες. Δυστυχώς όμως πέρασε ένας μήνας και δεν έγινε από την νέα περιφερειακή αρχή του ΣΥΡΙΖΑ Γαλλιατσάτου μία συνεδρίαση ουσίας. Μάλιστα. Αυτό μπορώ να είναι γεγονός. Κατά συνέπεια δεν είναι καν κριτική. Είναι γεγονός. Έτσι δεν είναι. Μία συνεδρίαση ουσίας, ενώ έχουμε λιμνάζοντα θέματα, δεν έγινε. Ναι, θεωρείτε για παράδειγμα ότι δεν έχει το δικαίωμα, εγώ τώρα κάνω ρητορική ερώτηση, δεν χρειάζεται λίγο χρόνο ο κύριος Γαλλιατσάτος όσον αφορά να ιεραρχήσει κάποια θέματα και να δείξει τις προθέσεις του? Δηλαδή είμαστε και όλοι στην αναμονή, περιμένουμε να δούμε. Δηλαδή, πολύ, 100 μέρες ήταν, έκανε περιοδίες και λοιπά, με συγχωρείτε πολύ, πήγαμε σε εκλογές, είχαμε προγράμματα, είχαμε μιλήσει με τον κόσμο. Τι θα μελετήσει τώρα, με συγχωρείτε. Πού θεωρείτε ότι κολλήσει η αρχή, τι θα έπρεπε να κάνει άμεσα ο κύριος Γαλλιατσάτος που δεν έχει κάνει αυτή τη στιγμή ως επικεφαλής, ως περιφερειάρχης Ιωνίσων, κύριε? Να σας πω τι θα έκανα εγώ. Που είναι το κλασικό. Θα έκανα μια σύσκεψη με τους φορείς της Λευκάδας, παρουσία των βουλευτών και των κομμάτων ακόμα κλπ. Και θα πω, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Για την άμμο μιλάτε. Για τον άμμο. Για την άμμο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Γενικά έτσι θα έκανα και όλα. Τι λέτε? Τι θέλετε? Θέλουμε να μείνει στον Άιν Κίτα. Ωραία. Βουλευτή. Κάμε πρόταση. Θα το βάλω και εγώ στον κόμμα μου το ΣΥΡΙΖΑ. Και. Όλοι μαζί λοιπόν, πάμε αύριο στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Μπέζα, ο οποίος όταν είναι πανηγύρια και λιτανίες της φανερόμενης, εμφανίζεται, έτσι δεν είναι? Σωστά. Να σας το πω, γιατί όχι φετός, πέρσι, το ανακοινώσαν ότι γίνεται υπουργός όταν ήταν στη λιτανία της φανερωμένης, του κύριου Μπέζα. Ενώ ήταν μέσα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο για τα πανηγύρια οι υπουργοί. Είναι και για να λύνουν προβλήματα. Αφού έχει δεσμούς και με τη Λευκάδα, όφιλε ήδη να έχει δράσει. Μάλιστα. Γιατί οι ευθύνες είναι γενικά πολιτικές σε κόμματα, παρατάξεις, θεσμούς κλπ. Αλλά είναι και σε πρόσωπα. Μάλιστα. Κύριε Καλούδη, επειδή πραγματικά ακούμε ενδιαφέρον τη δική σας τοποθέτηση και νομίζω και οι Λευκαδίτες, και δώσατε και εσείς το στίγμα σας όσον αφορά και την επιστολή στον κύριο Γαλλιατσάτο, θα ήθελα ένα σχόλιο. Σήμερα όλα τα site και τα κερκυραϊκά λένε ότι έφαγε πόρτα από τον περιφερειάρχη κύριο Γαλλιατσάτο στον ο κύριος Φούχτελ, αφού η γερμανική προσπάθεια συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση της Ελλάδας απορρίφθηκε μάλλον το αίτημα για επίσημη επίσκεψη και επαφές στο νησί. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Πρέπει να σας πω ότι επειδή ήμουν στο δικαστήριο μέχρι αργά, δεν έχω διαβάσει και δεν διάβασα τη δήλωση του κ. Γαλλιατσάτου. Θα μπορούσε όμως να την είχε κάνει πολύ πιο πριν. Μάλιστα. Θα μπορούσε να την είχε κάνει από τον Αύγουστο. Θέλω όμως χωρίς διάθεση υπεράσπισης του, κύριε Καλούδη. Εντάξει, αλλά αν πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι απλό να περνάνε τρεις μήνες. Σωστό. Είχαμε έναν καθηγητή που μας έλεγε σε κάποιους μαθητές που αργούσαν: χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Θέλω να πω, οπότε λοιπόν, κύριε Καλούδη, συνοψίζοντας, κολλησιεργία και από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, κολλησιεργία και σε πολιτικό επίπεδο από τον βουλευτή Λευκάδας, ο οποίος με μία τροπολογία, είπατε, θα μπορούσε να λύσει το θέμα και αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ένα πινκ-πονγκ ανάμεσα στις υπηρεσίες για το θέμα αυτό της άμμου. Αυτό δεν κατάλαβα καλά? Βεβαίως. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας. Εγώ, αγαπητέ μου κύριε Κουνιάκη, κώδικες. Ξέρετε τι σημαίνει κώδικες, επειδή είμαι δικηγόρος. Μάλιστα. Κώδικες σημαίνει ότι για να ψηφιστεί ο Ιόνιος, ο αστικός κώδικας, ο ποινικός κώδικας, δικονομίας, πολιτικής, ποινικής και διάφοροι άλλοι κώδικες, συνεδριάζανε νομομάθης, πολιτική κλπ. Επί χρόνια. Μάλιστα. Εδώ κώδικες, με βασικά νομοθετήματα δηλαδή, όχι ένα νόμο που ρυθμίζει τώρα. Το Βαρδινογιάννη ή το Λάτσι και λοιπά, αυτά που τους χαρίζουν. Ένα βράδυ σε ένα πολυνομοσχέδιο αλλάζουν κώδικες και βασικές κοινωνικές σχέσεις. Και δεν μπορούσαν να περάσουν αυτό. Αυτά είναι για μικρά παιδιά πλέον, για να μην κοροϊδεύει κανένας κανένα. Ακόμα και με μια μικρή πίεση του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει λυθεί ο Θεός. Κύριε Καλούδη, θα βάλουμε μία άνω τελεία. Εγώ θέλω να σας πω ότι ως ένας νέος περιφερειακός σταθμός, στα πλαίσια της πολυφωνίας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούμε όλες τις απόψεις, γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο είπατε, ότι ρίξατε μία πέτρα σε ένα βαλτωμένο θέμα, ίσως αφυπνίσει κάποιους να πάρουν τη σωστή απόφαση και να λυθεί το θέμα.
Και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις σας και τις τοποθεσίες σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τον σε πολλές φορές σας μου επιτραπεί η λέξη αιρετικό σας λόγο. Δεν είμαι αιρετικός, είμαι Ευρωπαϊκός, είμαι Αμερικάνος, είμαι Ρώσος. Έχω πάει, έχω ταξιδέψει, έχω δει, βλέπω πώς κινούνται. Δεν είμαι καθόλου αιρετικός. Μάλιστα. Είμαι προοδευτικός. Απλώς είμαι 50 χρόνια μπροστά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που γίνονται, που έχουν, ζητάω να γίνουν τώρα μετά από 50 χρόνια, απλά πράγματα σας είπα που γίνονται εδώ και 50 χρόνια στα Κανάρια νησιά. Μάλιστα. Τα Κανάρια νησιά ανήκουν ως κρατική οντότητα στην Ισπανία για παράδειγμα. Mm-hmm. Εδώ, δηλαδή, τα αυτονόητα ζητάω. Και τώρα να ζητάς στην Ελλάδα τα αυτονόητα και το να πηγαίνουμε κι εμείς με μία BMW και όχι με ένα κάγωμα άλογο. Αυτό ζητάω. Σωστό. Κύριε Καλούδη, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη. Απλώς δεν είμαι του συστήματος, κύριε Κουνιάκη. Δεν είμαι του κλεπτοκρατικού συστήματος. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω κάποια στιγμή στην επόμενη συζήτηση να κάνουμε αυτή τη γενικότερη. Να το εξειδικεύσουμε αυτό που λέτε, κύριε Καλούδη. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Δημόσια, συγγνώμη που σας έστεισα προχθές. Έπρεπε να είχα πρόνοια να μην μου πέσει το. Είχα το θέμα στα χέρια μου, κύριε Καλούδη, το τίζαρα από το πρωί. Σας είχα το χέρι και με στήσατε, αλλά δεν πειράζει. Καλή αργά παρά ποτέ. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Επανορθώσαμε σήμερα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα κύριε Καλούδη.